λόγω τεχνικών προβλημάτων. Άλλαξε η εταιρεία, άλλαξε και η ΚΕΦΕ, η Κεντρική Φορευτική Επιτροπή. Συνολικά 3 μήνες προεκλογικής περίοδου, με πολλές εντάσεις, αλλά όπως διατύπωσε και ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας την προσδοκία του, είναι η παράταξη να βγει ενωμένη από αυτή τη διαδικασία. Ναι, γιατί κάποιες πληγές θα τις φέρει για λίγο στο σώμα της. Εντάξει, και θα στοιχίζει στην παράταξη όλη αυτή η εσωστρέφεια στην οποία μπήκε αυτό το τρίμηνο της προεκλογικής περίοδου και το πολίτευμα, όπως έχουμε συζητήσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση να ασκεί το ρόλο της, να λειτουργήσει σωστά. Στέλλα, μας ακούς? Ναι, σας ακούω, ναι. Λοιπόν, βλέπουμε εμείς τον κύριο Τζιτζικώστα ήδη στο παραβάν. Ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο να ψηφίσει για τις 9.30. Ήρθε με μια μικρή καθυστέρηση. Τώρα πλησιάζει την κάλπη. Έχει κόσμο, Στέλλα? Έχει κόσμο, ναι, και βλέπουμε ότι μόλις έριξε την ψήφο το πλήθος τον χειροκροτεί. Φίλοι και υποστηριχτές της υποψηφιότητάς του έχουν συγκεντρωθεί εδώ και αρκετή ώρα έξω από τον περιβάλλοντα χώρο γύρω από το συνεδριακό κέντρο και τον υποδέχτηκαν, του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. Τώρα από ό,τι γνωρίζουμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα κάνει δήλωση στα μέσα ενημέρωσης και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για την Αθήνα όπου θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των εκλογών και στη συνέχεια θα μεταβεί στο εκλογικό του κέντρο στην Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Λοιπόν, συνδεόμαστε για τη δήλωση του κ. Τζιτζικώστα. Στο μεταξύ, καθώς πλησιάζει τους δημοσιογράφους και τα μικρόφωνα και τις κάμερες, χαιρετάει τους υποστηρικτές του στο επόμενο τμήμα. Μισό λεπτό, ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε λίγο. Για τη δήλωση. Το μικρόφωνο. Μαζεύονται τα μικρόφωνα ένα-ένα. Λίγο δεν μπορείτε να κάνετε πιο πίσω για να είμαστε όλοι. Μισό λεπτό. Είναι όλοι συναδελφοί. Τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα είναι μηνύματα υψηλής συμμετοχής. Οι νεοδημοκράτες και οι φίλοι της παράταξης αποφάσισαν να πάρουν την τύχη της Νέας Δημοκρατίας στα χέρια τους. Σήμερα γυρίζουμε σελίδα στη Νέα Δημοκρατία. Αφήνουμε πίσω όσα μας πλήγωσαν, κρατάμε τα καλά και προχωράμε μπροστά για να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για ένα κόμμα σύγχρονο, ανοιχτό, δημοκρατικό, μια νέα δημοκρατία που θα συνομιλεί με την κοινωνία, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κεντροδεξιά παράταξη που θα μπορέσει σύντομα να απαλλάξει τη χώρα από αυτήν την επικίνδυνη κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε